Πάμε να καλησπέρισουμε εδώ τον κύριο Άκη Τσελέντη, τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Είναι οι στιγμές, κύριε Τσελέντη, που ο άνθρωπος στέκεται με δέος και ανυπεράσπιστος απέναντι στην φύση. Και βλέποντας οι Έλληνες να συμβαίνουν όλα αυτά, βεβαίως, στη γειτονική μας Τουρκία, πέρα από την συμπάθεια, τη συμπόνια για τους συνανθρώπους μας εκεί, νιώθουμε και ανησυχία για το αν μπορεί με κάποιο τρόπο να μας επηρεάσει εδώ. Τι λέτε? Καλησπέρα σας. Καταρχάς, τέτοιες εικόνες αποκλείεται ποτέ να δούμε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Διότι δεν έχουμε τόσο μεγάλα ρήγματα στην Ελλάδα, αν δεν έχουμε σεισμό το οποίο θα δώσει 6,4-6,5. Από την άλλη μεριά, τα σπίτια μας είναι φτιαγμένα με πολύ σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς. Έχουμε ένα από τον καλύτερο κανονισμό στον κόσμο και έχουμε και πολύ καλούς μηχανικούς. Στην περιοχή αυτή που έγινε ο σεισμός σήμερα, είχα πάει εγώ εδώ και 7 χρόνια σαν ερευνητικό πρόγραμμα. Και μου έχει κάνει εντύπωση ότι ακόμα και σύγχρονες κατασκευές, φτιαγμένες με τον τελευταίο αντισεισμικό κανονισμό της Τουρκίας, ήταν πραγματικά πολύ ευάλωτες. Υπήρχε πρόβλημα. Και τα τελευταία χρόνια, ο Ερντογάν είχε μια πολιτική να φτιάχνει σπίτια στην ευρύτερη περιοχή της Τουρκίας. Και έδινε τα έργα σε κολλητούς του μεγάλου εργολάβου, οι οποίοι είδατε τι ποιότητα κάνανε. Άρα, λέτε, δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές αυτά τα κτίρια, γιατί βλέπουμε καινούργιες πολυκατοικίες να έχουν καταρρεύσει. Βέβαια, κάποιοι λένε, εντάξει, με 7,8 ρίχτερ, ξέρω εγώ, ποιο κτίριο μπορεί να έχει τέτοιες προδιαγραφές. Υπάρχουν τέτοιες προδιαγραφές, όντως? Δεν γίνεται. Μπορεί, υπάρχει δυνατότητα να γίνουν. Τουλάχιστον να μην καταρρεύσουν τελείως. Υπάρχει μια ευλάβη στα οικονομικά στοιχεία του και του τείχου, στα τυχαία. Και όχι να πέσει όλο το κτίριο κάτω. Και μάλιστα στα 200 χιλιόμετρα. Εντάξει, είδαμε πολυκατοικίες, τα 200 χιλιόμετρα να καταραίουν. Τώρα, το κακό είναι εκεί πέρα το εξής. Ότι θα έχουν μια τεράστια μετασυμική ακολουθία που θα κρατήσει για μήνες και με γεγονότα μπορεί να φτάσουν και το 7. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε ίδιο επιβαρημένο δομικό ιστό, όσα δεν έχουν πέσει ακόμα, τι έχει να γίνει αυτό το πράγμα. Και οι νεκροί φοβάμαι ότι θα ξεπεράσουν κατά πολύ τις 15.000. Από αυτό το πρόβλημα είναι το πολύ μεγάλο. Γιατί είναι οι τραγικές συνθήκες. Mm. Δεν μου απαντήσατε σε ποιο βαθμό θα πρέπει εμάς να μας αφορά τώρα η εκδήλωση αυτών των ρήχτερ, δηλαδή πώς μπορεί να κινητοποιηθούν άλλα ρήγματα τα οποία μπορούν εμάς να μας προκαλέσουν. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν ξέρω αν ακούγομαι γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση. Το ρήγμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ρήγμα της Βορείου Ανατολίας, το οποίο θα μπορούσε να μας επηρεάσει. Είναι ένα ρήγμα το οποίο είναι πολύ μακριά από την Ελλάδα, πολλά εκατοντάδες χιλιόμετρα, και έχει μια κατευθυντικότητα που δεν επηρεάζει την Ελλάδα. Το μόνο το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει είναι θα μπορούσε να επηρεάσει το τόξο νότια της Κύπρου και να προκαλέσει κάποια προβλήματα εκεί κάτω. Αλλά και πάλι η Κύπρο δεν θα κινδυνεύσει, γιατί ο σεισμός θα είναι στη θάλασσα, αν γίνει, το επόμενο καιρό. Και ο δομικός ιστός της Κύπρου, ξέρετε πολύ καλά, ότι είναι πάρα πολύ καλός. Δεν έχει καμία σχέση με τα χάλια που έχουμε στην Τουρκία. Κύριε Τσελέντη, διάβασα στο διαδίκτυο νωρίτερα ένα συνάδελφό σας από την Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος, που μιλά για μετακίνηση της τεκτονικής πλάκας της Ανατολίας κατά 3 ολόκληρα μέτρα. Συμφωνείτε με αυτή τη διαπίστωση και τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε πώς έγινε το φαινόμενο αυτό, έχουμε την πλάκα της Αραβίας, η οποία χτυπάει προς βορράν την πλάκα της Τουρκίας. Η πλάκα της Τουρκίας κινείται σαν σφήνα, είναι μια σφήνα που κινείται κατά μήκος του ρήγματος της Ανατολίας που έγινε προηγουμένως ο σεισμός και του ρήγματος της Βορείου Ανατολίας. Αυτή η μετακίνηση ήταν πραγματικά κοντά στα 3,5 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Και μάλιστα άλλες εκτιμήσεις λένε ότι ήταν ισοδύναμο με 100 περίπου ατομικές βόμβες να πέσουν εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δραστικό ήταν αυτό το φαινόμενο. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσελέντη. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.